Γελασμένος ή όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι όποιος θεωρεί απλή τη διαχείριση ενός Δήμου σήμερα θα είναι επικίνδυνος δήμαρχος αύριο. Ο δεύτερος λόγος που η νίκη του συνδυασμού μας θα είναι νίκη του ίδιου του Δήμου και όλων των συνδημοτών μας είναι η διαφορά ανάμεσα στα μεγαλόστομα οράματα από τη μια και στα έργα που μπορούμε να υλοποιήσουμε και επιλέγουμε να βάλουμε σε προτεραιότητα από την άλλη. Θα μου πείτε και πάλι ότι όλοι θέλουμε ανάπτυξη. Μαζί σας και εγώ τι θέλω. Μόνο που όταν μπερδεύεις τουρισμό με υποδομές ποιότητας ζωής και αγροτική οδοποιία στην ίδια πρόταση, ή δεν ξέρεις τι σου γίνεται ή προσπαθείς να ξεγελάσεις. Η ανάπτυξη δεν γίνεται με δανεισμένες προτάσεις περί επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η ανάπτυξη γίνεται με σχεδιασμό, με σοβαρό έργο και προτεραιότητες. Πολύ σύντομα εξηγώ. Ήταν προτεραιότητα το κολυμπητήριο έναντι του μουσικού σχολείου? Ασφαλώς όχι. Και τώρα που δημοπρατείται το μουσικό σχολείο των 11 εκατομμυρίων, το κολυμπητήριο μπαίνει μπροστά.